Γεια σας, τι κάνετε, η Μαρία εδώ. Επέστρεψα πάλι με ένα τζάμπο χολ. Καθώς ήμουν στα τζάμπο και ψώνιζα κάποια ακρούς απαραίτητα πράγματα για το σχολείο, πέτυχα πάλι καλλιτικά και κάποια πράγματα για το σχολείο και κάποια άσχετα πράγματα και θα κάνω ένα μικρό τζάμπο χολ. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ και μπήκα πολύ από το Μάιο. Δεν πειράζει. Το πρώτο πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ και ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο είναι αυτή εδώ η. Πώς τη λένε? Μεταλλικό κουτί αποθήκευσης. Ενδιαφέρον. Για μπισκότα. Είναι πάρα πολύ κουκλίστικο. Κοίταξτε τι ωραίο που είναι. Είναι πάρα πολύ vintage. Το έχω γεμίσει ήδη μπισκότα. Πάρα πολύ όμορφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω μανία με αυτά τα που είναι vintage προϊόντα. Έκανε 1,5 ευρώ. Πήρα 2 από τέτοια. Μ' άρεσαν τόσο πολύ και τώρα τα έχω στην κουζίνα. Είναι τα μόνα που με παρακινούν να τρώω μπισκότα. Κανονικά τρώω μπισκότα. Και πήρα για το σχολείο τώρα. Θα κυκλοφορώ λίγο σε ξεφτύλα, αλλά δεν πειράζει. Πήρα 5 τετράδια, όμως όλα διαφορετικά χρώμα. Ποια είμαι όμως, πώς τα έχω κάνει έτσι? Σωστά, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι όλα διαφορετικό χρώμα, ώστε να μην χάνω ούτε ένα μάθημα αυτό. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Έκανε 50 λεπτά, είναι 50 φύλλα. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Σου δημιουργεί έτσι μία. Πώς το λένε? Σε παρακινεί για να διαβάζεις κάπως ή να γράφεις. Τέλος πάντων, μετά πήρα ένα κουτάκι. Σας τύφλωσα. Είναι ένα κουτάκι αποθήκευσης που δέχει μολύβια κτλ. Μπορείτε να βάλετε τα πάντα μέσα, είτε για ζωγραφική πράγματα, είτε και καλλιτικά. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω βάλει τα καλλιτικά τζάμπο εδώ μέσα. Οπότε. Και τώρα μπαίνουμε στο ψητό του κανελιού μας. Ναι, δεν είχα τόσο πολλά. Είχα κάποια άλλα πράγματα που τα έχω πάρει πιο παλιά, δηλαδή σε φάση 2 εβδομάδες πριν. Αλλά εντάξει, είπα να μην τα βάλω στο τζάμπο χολ. Θα αρχίσω σε ένα το οποίο δεν είναι τόσο μακιγιάζ. Είναι ένα λιποζάν της Victoria's Secret. Ένα λιποζάν της Victoria's Secret. Είναι έτσι έντονο φούξια θα έλεγα. Και έχει μεγάλη απόδοση στο χέρι. Πάρα πολύ μεγάλη απόδοση στο χέρι και πολύ έντονη απόδοση στο χείλι. Στα χείλη μπορεί να μην φαίνεται πραγματικά, θα λέτε εντάξει σιγά την απόδοση. Το βάζει στα χείλη και η μάνα μου λέει πως είσαι έτσι. Σκεφτείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μυρίζει απίστευτα. Μυρίζει μπέρι, μυρίζει βατόμουρα. Δεν έχω ιδέα. Μυρίζει απίστευτα όμως. Μαλακώνει πάρα πολύ τα χείλη, αλλά μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Γράφει ότι δεν έχει παραμπένς, ότι έχει βιταμίνη ε και τέτοια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μετά έχω μια σκιά μονή, την οποία η συσκευασία την περιέγραφε σαν λαδί σκιά, αλλά εδώ πέρα απλά γράφει μια σκιά ματιών μονή. Σας έχω ξαναπεί πόσο κάνω αυτές, 60 λεπτά η κάθε μία. Βλέπετε τι όμορφο χρώμα που έχει, είναι ένα πολύ διακριτικό mint χρώμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και σκεφτόμουν να το περνάω, ξέρετε, πάνω στη γραμμή, στο μάτι, να ξανοίγω κανένα πράσινο μακιγιάζ, να το βάλω για μια λάμψη. Πάρα πολύ μαλακίες σκιές, πάρα πολύ μαλακίες. Δεν ξέρω πόσο πολύ μένουν βέβαια. Το επόμενο είναι ένα ρουζάκι, το οποίο το αδερφάκι του, δηλαδή της Evelyn Blusher, να στείλει να κάνω zoom. Της Evelyn σε άλλο χρώμα, πιο ροζ, τσιχλοφουσκή. Το είχα κράξει γιατί δεν έχει καθόλου απόδοση κτλ. Και δεν είχα να πάρω αυτή τη βλακεία. Αλλά αυτό φαίνεται να έχει πολύ καλή απόδοση. Καταρχάς το χρώμα του είναι υπέροχο χρώμα. Είναι ένα καφέ ροζ χρώμα, dusty pink, κάπως έτσι. Και έχει καλή απόδοση επιτέλους. Μου θυμίζει λίγο αυτό της Lovie, αλλά αυτό είναι σε λίγο πιο σκούρο ακόμα. Όχι σκούρο, έτσι λίγο πιο cool toned ακόμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ρούζ. Έκανε 1,5 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά, κάτσε να δω. Μετά πήρα 2 βερνίκια. Ένα βερνίκι που πήρα είναι Quick Dry Top Coat. Είναι αυτό εδώ και είναι της εταιρείας Evelyn. Και το δεύτερο βερνίκι που πήρα είναι της Evelyn το Hardener with. Ουσιαστικά ήθελα πάρα πολύ να πάρω ένα top coat και ένα έτσι πιο σκληρεντικό νυχιόν κατά κάποιο τρόπο που μπαίνει πριν το μανό και επειδή τα νύχια μου σπάνε πάρα πολύ εύκολα και θα το δοκιμάσω. Παρατηρούσα αυτό το οποίο είναι όχι top coat, αυτό το οποίο είναι με πρωτεΐνη είναι πάρα πολύ πιο liquid. Φεύγει πάρα πολύ, ενώ αυτό είναι πολύ πιο παχύρευστο. Αχ, κύρα πράγματα. Αυτά έκανα 3 ευρώ το καθένα, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά πάμε στην εταιρεία Moda.
Η εταιρεία Moda, αυτή που λέτε στα Jumbo, ήθελα να κάνω έτσι ένα research να δω τι παίζει με αυτή την εταιρεία. Γιατί έχω πει μια άλλη φορά ότι είναι σαν εταιρεία στη Essence τη Love Cosmetics και είδα έτσι μια διαφωνία. Λοιπόν, η εταιρεία Moda είναι μια τουρκική εταιρεία, όπως και η Pharmacy, που το κοίταξα, και έχει μεγάλα stands σε μαγαζιά όπως το Honda Center ανάλογο της Τουρκίας κτλ. Και έχουν ακόμα και κάποια καταστήματα στην Αμερική. Κάποια ρε παιδί μου στέλνουν και καλλιτικά και στην Αμερική και σε άλλες χώρες ουσιαστικά. Είναι μια κανονική μάρκα, δεν είναι ότι την παίρνουν από Κίνα κάποιο fake ή τέλος πάντων. Είναι μια κανονική μάρκα, δηλαδή που σαν να πουλάνε λόβι, αλλά αν δεν την πουλάνε στα καταστήματα, την παίρνει το τζάμπο και την πουλάει στα τζάμπο. Βγάζω πολύ νόημα με όλο αυτό που είπα. Τέλος πάντων, δηλαδή είναι μια κανονική μάρκα, μην φοβάστε την Moda. Τώρα η Evelyn δεν την έχω δει, δεν την έχω ψάξει τόσο, αλλά επειδή μου έκανα πάρα πολύ εντύπωση τα προϊόντα αυτά της Moda και γενικότερα η επιλογή που έχει και η ποιότητα που προσφέρει την τιμή της, δηλαδή τα matte προϊόντα ήταν φοβερά, έκανα έτσι μια μικρή έρευνα και είδα ότι η Moda είναι μια κανονική εταιρεία που μπορείτε απλά να βρείτε στα τζάμπο. Δεν είναι κάτι του τζάμπο κτλ. Και το πρώτο πράγμα το οποίο θα ήθελα να μιλήσω είναι η μάσκαρα. Καταρχάς είναι κουκλίτσα, δείτε τη μάσκαρα. Έχει argan oil, κάτι άλλο που δεν μπορώ να διαβάσω, κάτι άλλο επίσης που δεν μπορώ να διαβάσω. Είναι extra volume μάσκαρα της Moda και έχει ένα τεράστιο πινελάκι. Και κάνει φοβερή δουλειά. Εγώ νομίζω ότι μου προσθέτει πάρα πολύ όγκο, δηλαδή δεν έχω μετανιώσει που την πήρα, είναι φοβερή, έχει τεράστιο βουρτσάκι μεν, δυσκολεύεται πάρα πολύ να βγει και που σημαίνει ότι καθαρίζει όλο το περιττό προϊόν, μπορείς να δεις το προϊόν να καθαρίζεται από εδώ πάνω, κάνει πάρα πολύ, σε μένα τουλάχιστον, για μάσκαρα 3 ευρώ παρέχει πάρα πολύ όγκο, μ' αρέσει πάρα πολύ, ειδικά μένα παρέχει αρκετό όγκο. Άμα περάσει και δεύτερη στρώση, είναι σχεδόν σαν ψεύτικες γλωφαρίδες, μ' αρέσει πάρα πολύ. Βγάλε και δικά της brow, πώς το λέγονται αυτά, matte eyebrow palette. Matte eyebrow palette, πάρα πολύ περιποιημένη, μου θυμίζει πάρα πολύ συσκευασίες Technique, Uma, W7, αυτές οι συσκευασίες, όχι καθόλου φτηνές συσκευασίες. Και αυτά είναι τα χρώματα. Όπως βλέπετε, αρχίζει από το πιο ανοιχτό, μέχρι λίγο πιο ζεστό, μέχρι πιο σκούρο και έχει εδώ το κερί του. Είναι κερί, πραγματικά. Έχει και εδώ μία angle brush, η οποία είναι σκληρή συνθετική, δεν είναι από τρίχες. Ένα σφουγγαράκι από αυτά που μισώ. Αλλά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι έχει αυτό το σπούλι που χτενίζει τα φρύδια μαζί. Μ' άρεσε πάρα πολύ πόσο περιποιημένο ήταν όλο αυτό. Νομίζω ότι άμα είστε αρχάριο μπορείτε να βολευτείτε με αυτά τα δύο μόνο. Και να σας κάνω swatch και τα χρώματα, γιατί μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση ρε παιδί μου. Πώς σκέφτηκαν να βγάλουν και ένα προϊόν για τα φρύδια, λέω αφού είναι παιδική εταιρεία κτλ. Αλλά τελικά δεν είναι παιδική εταιρεία. Λοιπόν, το. Πώς το λέγεται αυτό, wax, είναι αρκετά sticky. Δεν μπορώ να κάνω swatch ένα διάφανο τέτοιο, αλλά θα σας κάνω swatch τα τρία χρώματα. Το πιο ανοιχτό χρώμα, το δεύτερο και το πιο σκούρο. Αυτά είναι τα τρία χρώματα. Αυτό είναι το πιο ανοιχτό που είναι κάπως τόπι blonde, αυτό είναι το πιο σκούρο που είναι λίγο πιο θερμό καφέ και αυτό είναι το πολύ σκούρο που είναι ένα σκούρο καφέ. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ και στη χειρότερη άμα δεν το χρησιμοποιώ για τα φρύδια θα το χρησιμοποιώ για τα μάτια. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα, πάρα πολύ έντονη απόδοση. Δεν έχω δοκιμάσει πώς δουλεύουν προφανώς στα φρύδια και πόσο αντέχουν κτλ. Αλλά είναι πάρα πολύ έξυπνο που δημιουργήσαν κάτι τέτοιο και το έφερε το τζάμπο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι έφερε κάτι τέτοιο το τζάμπο. Ένα άλλο προϊόν για τα φρύδια που έχουν είναι ένα μολυβάκι waterproof eyebrow pencil της Moda. Η διαβασία μου θυμίζει πάρα πολύ της Essence, είναι ολόιδια και το χρωματάκι του έχω πήρα στο πιο ανοιχτό. Το χρώμα του μοιάζει πάρα πολύ με την πιο ανοιχτή σκιά. Αυτό είναι το πιο ανοιχτό χρώμα, είχαν και άλλα δύο χρώματα, όπως και οι σκιές. Μ' αρέσει πάρα πολύ, φαίνεται να είναι waxy, δηλαδή ώστε να κρατάει, αλλά όχι πάρα πολύ waxy ώστε να είναι πολύ μαλακό, δηλαδή το τρίβεις και ακόμα μένει. Ειλικρινά το τρίβω πως είναι ώρα.
Μ' αρέσει πάρα πολύ που προσθέταν και τέτοια, έφερε και τέτοια προϊόντα του Τζάμπο και δεν φαίνονται όλα έτσι ψεύτικα όπως κάποια της Victoria's Secret, έτσι κάποια προϊόντα όπως τα κραγιόν τους φαίνονται πολύ η συσκευασία τους ψεύτικη ας πούμε. Όχι ότι αναγκαστικά σημαίνει ότι θα πάθετε κάτι. Το επόμενο προϊόν είναι η Absolute Nude Eyeshadow Palette της Moda. Σας είπα, οι συσκευασίες είναι άψογες. Πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ, κλείνουν πάρα πολύ καλά. Σαν τις Essence και μην σας πω και σαν τις Catrice συσκευασίες. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Έχει ένα πινελάκι πάλι από αυτά τα οποία okay, δεν μου άρεσαν ποτέ. Πάντα στο πέταμα. Και έχει πάρα πολύ όμορφα χρωματάκια. Κοιτάξτε χρώματα. Είναι πολύ διακριτικά καφέ χρώματα. Λίγο πιο θερμό αυτό, λίγο πιο ψυχρά εδώ. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι όλα satin, δεν είναι ούτε σίμερη ούτε matte, είναι όλα satin, δηλαδή γυαλίζουν πάρα πολύ διακριτικά που σημαίνει ότι μπορούν να μπουν και στην κόχη και πάνω στο μάτι. Και να σας κάνω swatch. Αυτά είναι τα swatch από τα πρώτα μέχρι τα πιο σκούρα. Όπως βλέπετε κάποια χρώματα, ειδικά τα τελευταία δύο φαίνονται λες και είναι matte. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν μπορείτε να δείτε εύκολα τα χρώματα. Κάποια είναι πολύ διακριτικά, κάποια είναι πιο θερμά, πιο σκούρα. Αυτό φαίνεται λίγο πιο ροζάκι, το δεύτερο. Και αυτό είναι το πρώτο, δεν φαίνεται γιατί είναι ίδιο με το χρώμα, με το δέρμα μου, γιατί είναι τόσο λευκή, που είναι ένα λευκό χρωματάκι. Πάρα πολύ καλή απόδοση. Δεν σβήνουν πάρα πολύ εύκολα. Δεν ξέρω πόσο διαρκούν μόνο τους χωρίς primer, που φαντάζομαι όχι πάρα πολύ, γιατί εντάξει, και οι εταιρείες όπως η Essence και τα λοιπά δεν διαρκούν πολύ χωρίς primer. Αλλά γενικά όμως, όσο αφορά τα προϊόντα της Moda, ας πούμε, και τα λοιπά, μου κάνει τόσο πολύ εντύπωση που φέραν και πιο πολλά προϊόντα τους και μπορείς να δεις την ποιότητά τους και όλο το selection τους. Γιατί πριν λίγο από τη Moda είχαν μόνο εκείνα τα κραγιόν τα matte που πήρα, τα οποία είναι φανταστικά και τα προτείνω σε όλους. Και χάζευα και τις τιμές τους που πουλούνται στην Τουρκία και στην Ευρώπη, περίπου στις ίδιες τιμές πουλούνται και λίγο παραπάνω αλλού εκτός από τα Τζάμπο. Και πολύ ωραίες συσκευασίες, μου αρέσει πάρα πολύ. Φαίνονται σαν κανονικό μακιγιάζ επιτέλους τα Τζάμπο και όχι μόνο μακιγιάζ. Ξέρεις, για παιδιά και κάπως έτσι που ήταν κάποια προϊόντα. Πολύ ευχαριστημένη γενικά από αυτό το ταξίδι στα Τζάμπο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Συνεχίζουν να είναι οικονομικές οι τιμές των καλλιτικών. Απλά η Moda έχει λίγο πιο ακριβές τιμές. Όχι πιο ακριβές, ας πούμε 3 ευρώ κάποια πράγματα. Όχι 1,5 όπως της Victoria's Secret. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ανώτερη ποιότητα κάποια προϊόντα αυτά. Πολύ υπολογία με έπιασε. Οπότε αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα το ξαναπούμε. Γεια σας!